Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Κέλλα, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Πολύζο, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το ραντεβού που είχαμε ήταν για να δούμε την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη για τον πρωτογενή τομέα και θα το κάνουμε. Δεν υπήρχε τότε θέμα Σαλμά. Θέλω το σχόλιο σας για αυτή την ιστορία, για το ποιο είναι το όριο που ξεπερνά ένας κοινοβουλευτικός. Το όριο το βάζει το κόμμα, η συνείδησή του, το καθήκον που έχει να ελέγχει την εξουσία ακόμη και αν είναι μέρος της εξουσίας. Κοιτάξτε να δείτε, ο συνάδελφος ο κύριος Σαλμάς παρεπέμφθη στην Επιτροπή Διοντολογίας του κόμματος και με το ερώτημα της διαγραφής και διαγράφει πριν από λίγες ώρες σύμφωνα με αυτά τα οποία του απαγγέλθηκαν. Προφανώς και δεν είναι η ερώτηση που έκανε μαζί με τους 11 άλλους συναδέλφους, διότι αλλιώς θα είχαν διαγραφεί και οι υπόλοιποι. Εξάλλου, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι μέσα στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων, για να μην πω ότι είναι υποχρεωτικό να γίνεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Θέτονται ερωτήσεις από τους βουλευτές και συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης και απαντώνται από τους αρμόδιους. Άρα, γιατί διαγράφει, για πάμε για οικονομία χρόνου να δούμε στο γιατί. Κοιτάξτε, διαγράφει διότι ο κύριος Σαλμάς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, απίφθινε πέραν των ερωτήσεων, οι οποίες και απαντήθηκαν, επαναλάμβανε διαρκώς κατηγορίες. Επέμενε ότι ήταν φωτογραφικός ο διαγωνισμός του Υπουργείου Πολιτισμού. Συμφωνώ. Αυτό είναι αφορμή για να διαγράψεις έναν βουλευτή από την κοινοβουλευτική σου ομάδα. Κύριε Πολύζο, όταν κάνεις μία ερώτηση, απαντάει ο αρμόδιος υπουργός και εξακολουθείς τις κατηγορίες. Αν ένιωσα κάλυπτος από την απάντηση ότι δεν τον κάλυψαν οι εξηγήσεις. Τον προέτρεψαν οι αρμόδιοι να πάει τα στοιχεία που έχει στον εισαγγελέα ότι πρόκειται περί φωτογραφικής διάταξης και δεν το έκανε. Παρ' όλα αυτά, συνέχισε τις συκοφαντικές κατηγορίες εναντίον συγκεκριμένων. Μας λέτε ουσιαστικά ότι ήθελε ηρωική έξοδο από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να πω ότι. Γιατί κάποιος να προκαλέσει την έξοδό του, αν δεν την θέλει. Κοιτάξτε, άλλο είναι η κριτική κατά συγκεκριμένων υπουργών, κατά πράξεων της κυβέρνησης ή συγκεκριμένων υπουργών, και άλλο είναι η στοχοποίηση. Αυτό είναι αντισυναδελφική συμπεριφορά. Και όταν μάλιστα είναι επαναλαμβανόμενη και έχει ειδοποιηθεί, προφανώς άλλος είναι ο στόχος και άλλος είναι ο λόγος. Έχετε κάτι υπόψη σας ή φαντάζεστε διάφορα πράγματα κι εσείς? Ούτε έχω ούτε φαντάζομαι, αλλά νομίζω αν θέλετε συγκεκριμένες απαντήσεις σας τις δώσει ο ίδιος. Δεν έχετε το χρόνο να κάνετε εικασίες, αυτό λέτε? Δεν ωφελούν οι εικασίες. Γιατί ωραία. Λοιπόν, πάμε, θα επιστρέψουμε στη γενική πολιτική κατάσταση αν έχουμε τον χρόνο. Πάμε να δούμε τι είχε αυτό το μικρό ή ασθενικό καλάθι, όπως πολλοί το χαρακτήρισαν, οι επαγγελματικές τάξεις που τους αφορούσε, καλάθι της ΔΕΘ για τον πρωτογενή τομέα. Ποια είναι η εξειδίκευση των μέτρων, να δούμε τι γίνεται με το αγροτικό πετρέλαιο, κύριε Υπουργέ, γιατί μπαίνουμε σε μια χρονιά που έχετε πει ότι θα είναι η χρονιά που πια θα είναι καθεστώς. Δεν θα έρχεται με παρεμβάσεις να το ρυθμίζει η κυβέρνηση. Σωστά. Λοιπόν, στην ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό γίνανε εξαγγελίες, ίσως όχι μεγαλόστομες, αλλά πολλές που αφορούν διάφορα επίπεδα της καθημερινότητας. Τώρα, για να εξειδικεύσουμε για τον αγροτικό τομέα. Στον αγροτικό τομέα, το πρώτο το οποίο εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό και το οποίο νομοθετήθηκε στη Βουλή είναι ο μηδενισμός του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο το οποίο χρησιμοποιούν οι αγρότες. Και για να σας θυμίσω, το αγροτικό πετρέλαιο είχε καταργηθεί το 2016 από την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ, επανήλθε επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη προδιετίας, δόθηκαν τότε 85 εκατομμύρια ευρώ, πέρυσι δόθηκαν άλλα 85 εκατομμύρια ευρώ και τώρα ψηφίστηκε από τη Βουλή και νομοθετήθηκε. Ο μηδενισμός του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα είναι πλέον οριστικό και δεν θα χρειάζεται κάθε χρόνο η εξαγγελία ή η αγωνία των αγροτών εάν θα πάρουν το αγροτικό πετρέλαιο όπως λέγεται ή όχι. Αυτή είναι η πρώτη εξαγγελία η οποία έγινε ήδη και πράξη με νομοθετική διάταξη που πέρασε από τη Βουλή την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Το δεύτερο, έχει εξαιρέσεις ή είναι ένα οριζόντιο μέτρο που καλύπτει τους πάντες? Τι εννοείται εξαιρέσεις? Αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Ναι, θέλω να πω ότι γινόντουσαν όταν εξαγγελόταν
στην περίοδο των αγροτικών κινητοποιήσεων γινόντουσαν διάφορες γκρίνιες, ότι κάποιοι εξαιρούνται, ότι έχει ένα πλαίσιο που δεν περιλαμβάνει τους πάντες. Λέω τώρα είναι καθολικό το μέτρο. Θα ακολουθήσει το οριστικό νομοθετικό πλαίσιο εντός των επομένων εβδομάδων. Ωραία, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Θα τα πάμε λίγο γρήγορα, κύριε Υπουργέ, γιατί... Ναι. Κοιτάξτε, θα γίνει σε συνεργασία με την ΕΘΕΑΣ η καταγραφή των ενεργών συνεταιρισμών και θα εξεταστούν οι συνεταιρισμοί των οποίων προβλέπεται και φαίνεται η βιωσιμότητα, θα βοηθηθούν και από την κυβέρνηση ώστε να ενεργοποιηθούν κανονικά. Το τρίτο μέτρο το οποίο εξαγγέλθηκε... Μισό λεπτό. Τι σημαίνει να ενεργοποιηθούν κανονικά? Υπάρχουν αγροτικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στην πάυση, ας το πούμε έτσι. Είναι αδρανείς, έτσι θα γίνει. Μάλλον είναι ενεργοί μεν, αλλά έχουν στα χαρτιά μόνο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν, εφόσον... Αυτό έχει κόστος. Εφόσον κρίνονται βιώσιμοι... Το πετρέλαιο έχει κόστος, δημοσιονομικό κόστος έχει αυτό, στο να ενεργοποιήσει τους αδρανείς γιατί έχουν διάφορα αυτό ζητήματα. Έχει κόστος, αλλά δεν είναι συγκεκριμένο το νούμερο. Θα δούμε πόσοι είναι αυτοί. Μάλιστα. Θα καταγραφούν σε συνεργασία με την ΕΘΕΑΣ. Α, εντάξει, ζήσε μάλλη μου είναι αυτό. Ωραία. Ναι. Πάμε παρακάτω. Και... Τρίτο. Λοιπόν, το τρίτο είναι το πρόγραμμα το οποίο εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό και το οποίο ήδη είναι σε εξέλιξη για τα θερμοκήπια, ύψος 600 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει τους παραγωγούς, τους Έλληνες καλλιεργητές, τους παραγωγούς να προχωρήσουν σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Αυτό θα είναι 50% η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, 35% από την Τράπεζα Πειραιώς και 15% θα είναι με ίδια κεφάλαια. Μάλιστα. Είναι ένα πρόγραμμα σημαντικό, το οποίο θα βοηθήσει εξαιρετικά, διότι τα θερμοκηπιακά μας προϊόντα σε πολύ μεγάλο ποσοστό εξάγονται και είναι ένα σημαντικό εισόδημα για την ελληνική οικονομία. Μάλιστα. Για πάμε παρακάτω. Και το άλλο μέτρο το οποίο εξαγγέλθηκε είναι οι αδρανείς γαίες. Θα καταγραφούν οι γαίες, οι οποίες τα στρέμματα τα οποία είναι ακαλλιέργητα, για να το πούμε έτσι λαϊκά, να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος, και οι οποίες θα δοθούν σε αγρότες, κυρίως νέους αγρότες, για καλλιέργεια. Είναι μερικές. Να σας πω, ποσοστιαία στην Θεσσαλία σε σχέση με την Δυτική Μακεδονία, ας πούμε, ή με την Κεντρική Μακεδονία, είναι λιγότερο, αλλά και εδώ έχουμε αρκετές ανεκμετάλλευτες γαίες, έτσι. Ακριβώς, είναι πολλές ανεκμετάλλευτες γαίες. Ξέρουμε στη Θεσσαλία τις έχετε προσδιορίσει σε μέγεθος? Το ακριβές νούμερο για τη Θεσσαλία δεν μπορώ να σας το πω. Είναι όμως μερικές δεκάδες χιλιάδες στρέμματα. Α, είναι δεκάδες τα οποία, χιλιάδες. Ναι, είναι δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, τα οποία θα δοθούν κυρίως σε νέους αγρότες. Μισό λεπτό. Όταν λέμε δεκάδες χιλιάδες, είναι ακαλλιέργητες γαίες με ιδιοκτησία, είναι αυτές που ανήκουν σε ένα γκρίζο καθεστώς που δεν έχει ακόμη το κτηματολόγιο ξεκαθαρίσει, είναι και δημόσιες εκτάσεις που θα μπορούσαν να δοθούν για καλλιέργεια? Είναι κυρίως δημόσιες εκτάσεις. Όπως έχει συμβεί στην Κάρλα, για παράδειγμα. Είναι ακαλλιέργητες δημόσιες εκτάσεις, κατά κύριο στο μεγαλύτερο ποσοστό, οι οποίες θα δοθούν για καλλιέργεια και θα δοθούν κατά προτεραιότητα σε νέους αγρότες. Ήδη, κύριε Πολίζο, ο αριθμός των αγροτών οι οποίοι ασχολούνται με την αγροτικές, των νέων οι οποίοι ασχολούνται με την γεωργία, με τις αγροτικές καλλιέργειες, έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και θέλουμε περαιτέρω να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να αυξηθούν οι άνθρωποι που θα ασχολούνται με τη γεωργία, ώστε να μπορέσουμε και να τους κρατήσουμε στην Ήπεθρο, να τους κρατήσουμε στο χωριό. Τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πού βρισκόμαστε σε σχέση και με τις δηλώσεις, γιατί τα λέγαμε στην αρχή του μήνα με τον Υπουργό, τώρα που φτάνουμε στα τέλη του μήνα, πού βρισκόμαστε σε σχέση με τα ζητήματα που είχε και ο ΠΚΠ και με τις δηλώσεις ΣΟΣΔΕ που πήραν παράταση στην παράταση? Είχαμε τα γνωστά τεχνικά προβλήματα με τον ΠΚΠ λόγω των συμβούλων. Το πρόβλημα ηλίθη. Ξεκινήσαμε καθυστερημένα να ομολογήσω τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ από τα ΚΙΔ. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Βρισκόμαστε σε πολύ ικανοποιητικό νούμερο. Το λέτε σαν να ακολουθεί μια ακόμη παράταση, δηλαδή θα το δείτε από τον αριθμό των δηλώσεων αν θα χρειαστούμε μια επιπλέον παράταση? Θα σας πω ότι οι δηλώσεις που αναμένεται να γίνουν, που υπολογίζονται, έχουν προϋπολογιστεί, είναι γύρω στις 600.000, 605.000. Είμαστε στις 540. Α, εντάξει, άρα επαρκεί ο χρόνος της μιας εβδομάδας. Φαίνεται ότι θα επαρκεί ο χρόνος, οπότε να κλείσει το σύστημα εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι δηλώσεις. Πρέπει να σπεύσουν και οι αγρότες να βοηθήσουν σε αυτό το σημείο, διότι υπήρξε στο προηγούμενο διάστημα μια, έτσι ας πούμε,
όχι ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει, αποστάτησαν από τον ΑΠΕΚΕΠΕ μηνύματα σε όλο τον αγροτικό κόσμο. Είμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο να κλείσουμε. Κύριε Υπουργέ, πότε θα εξηγιαθεί ο ΑΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν το ξέρετε κι εσείς, φαντάζομαι. Η εξυγίανση δεν είναι θέμα μιας ημέρας. Έχουν μπει οι βάσεις και θα προχωρήσουμε. Είναι πρωταρχικός μας στόχος του Υπουργείου η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ξέρετε ότι είναι οργανισμός. Μα είστε 5 χρόνια κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ. Η κυβέρνηση δεν ξεκινά με την υπουργική θητεία Τσιάρα Κέλλα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην γίναν πράγματα στο προηγούμενο καθεστώς, γι' αυτό και άλλαξε ο Υπουργός ή και γι' αυτό άλλαξε ο Υπουργός. Αλλά 5 χρόνια είναι υπέρ αρκετά για μια κυβέρνηση να εξηγιάνει έναν οργανισμό που είχε παθογένειες και τις παραλάβατε. Εγώ δεν λέω ότι τις δημιουργήσατε μόνο εσείς. Αλλά γιατί 5 χρόνια δεν φτάσαν. Εγώ δεν θα σας πω αν τις επειδή ξέρετε με τσιγκλίσατε εσείς με το δεν υπόθεση μιας μέρας. Εγώ θα σας πω ότι αυτό το οποίο αναλάβαμε με τον Υπουργό τον κύριο Τσιάρα και με τον συνάδελφο τον Υφυπουργό τον κύριο Σταμενίτη. Εντάξει, ο κύριος Σταμενίτης ήταν πριν, οπότε. Ήταν ένα χρόνο. Ωραία. Με τον κύριο Τσιάρα, λοιπόν, η εξυγίανση του οργανισμού, ώστε οι επιδοτήσεις να είναι δίκαιες, οι ενισχύσεις να είναι δίκαιες και να πηγαίνουν σε αυτούς που παράγουν. Αυτή είναι η εντολή του Πρωθυπουργού. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Δεν μου απαντήσατε όμως ότι γιατί 5 χρόνια δεν ήταν επαρκής χρόνος για να συμβεί αυτό. Υπήρξαν διάφορα προβλήματα στον ΑΠΕΚΕΠΕ, αλλάξαν από διάφοροι υπουργοί. Ήταν 3-4 υπουργοί που προηγήθηκαν στην τετραετία, ήταν 3-4 διοικητές του ΑΠΕΚΕΠΕ που αλλάξανε θέση. Εμείς τώρα αναλάβαμε, από εδώ και πέρα μπορώ να σας πω ό,τι θέλετε. Δεν μπορείτε να απολογηθείτε για το πρόσφατο παρελθόν. Λοιπόν, ξέρετε, είχαμε ένα ενδιαφέρον ερώτημα κάθε φορά, ειδικά όταν είναι υπουργοί μας δίνουν, αλλά αυτό αφορά εσάς, επειδή είπατε ότι είναι καθήκον μας. Πριν γίνετε υπουργός, πόσες ερωτήσεις κάνατε στους υπουργούς? Δηλαδή πόσους ελέγχους στο κυβερνητικό έργο κάνατε? Θα σας πω ότι τα πρώτα χρόνια ήμουνα... Ας το πάρουμε από το 19, γιατί προφανώς δεν θα αναφερόμαστε στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή 5 χρόνια τώρα. Εκατοντάδες. 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 Δεν έχω το ακριβές νούμερο να σας το πω. Όπως στην επόμενη εκπομπή σας, αν θέλετε, ή εκτός να το δω και να σας πω. Να σας πω, δεν βάζετε το γραφείο εκεί μέσα τόσα που έχει να κάνει να μας πει και το νούμερο. Λοιπόν, πάμε στη μεγάλη εικόνα, κύριε Υπουργέ. Μοιάζει η Νέα Δημοκρατία και δεν φάνηκε από τις δημοσκοπήσεις να έκανε ιδιαίτερο καλό η εμφάνιση της Θεσσαλονίκης, να μην μπορεί να συνέλθει. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν ένα σοκ. Μια κυβέρνηση που ένα χρόνο πριν έχει πάρει 41, κατρακυλάει στο 28. Στην αρχή υπήρξε ένα άλοθη, η χαλαρή ψήφος των ευρωεκλογών, αλλά οι δημοσκοπήσεις στο τι θα κάνατε αν είχαμε εθνικές εκλογές σας δείχνουν επίσης χαμηλά. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου τώρα να δείτε την φθορά, γιατί μια πενταετής διακυβέρνηση έχει και φθορά. Δεν μπορεί να μην έχει φθορά. Είναι η ακρίβεια κυρίαρχη. Είναι και άλλα ζητήματα. Είναι και ηθικά ζητήματα, για παράδειγμα, σαν αυτά που έβαλαν οι βουλευτές σας. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε, όπως είπατε, ο στόχος της ευρωεκλογές δεν επετεύχθη το ποσοστό που είχαμε ορίσει ως στόχο. Ήμασταν χαμηλότερα από αυτό. Βεβαίως, οι λόγοι είναι διάφοροι, γιατί ξέρετε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ευρωεκλογών. Δεν κρίνεται η κυβέρνηση για την επόμενη μέρα. Είναι δεδομένο ότι θα έχει τους ίδιους βουλευτές και τη Δευτέρα το πρωί. Υπάρχει η αδιαφορία του κόσμου, υπήρχε η κόπωση του κόσμου. Όλα αυτά ήταν παράγοντες οι οποίοι συνετέλεσαν σε αυτό το 28%. Όμως, η κυβέρνηση έχει εκλεγεί με ένα στόχο τετραετίας. Έχει βάλει συγκεκριμένα πράγματα και έχει δεσμευτεί προεκλογικά για συγκεκριμένα πράγματα και αυτά θέλουμε να υλοποιήσουμε, αυτόν τον ρυθμό θέλουμε να επιταχύνουμε και θα κριθούμε στο τέλος της τετραετίας, κύριε Πολύζο. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα. Δεν σας ανησυχεί ότι 3,5 μήνες μετά από τις ευρωεκλογές δεν μπορεί να αναταχθεί το κόμμα σας? Θα γίνει σταδιακά με την παραγωγή έργου, γιατί το σύνθημα της Θεσσαλονίκης είναι να πάνε γρήγορα μεταρρυθμίσεις. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, είχα μπερδευτεί τότε. Γιατί λέω, μα γιατί το λέει στην κοινωνία όταν είναι καθήκον του να το πει στους υπουργούς του? Αλλά ίσως για να πει ότι εντάξει, πήραμε το μήνυμα, θα πάμε πιο γρήγορα. Αυτό λέτε θα γίνει σταδιακά με την παραγωγή έργου, να δει κάτι χειροκροτικό στον κόσμο. Ακούστε, τα νούμερα είναι νούμερα.
Ο κόσμος όμως θέλει να δει λοιπόν, τι γίνεται στην τσέπη λοιπόν, του. Διότι βοηθήστε με, γιατί ήρθαν δύο ερωτήματα που δεν θέλω να τα αφήσουμε να πάρετε, παρότι έπρεπε να σας αποχαιρετώ. Πληρωμές Ελγάτ Ντάνιελ θα γίνει Σεπτέμβριο, αλλά οι αγρότες είναι σε ποσοστό 45% απλήρωτοι. Γιατί έχει δοθεί 45% πού? Απλήρωτοι. Πού? Από τον Ελγάτ. Από τον Ελγάτ. Όχι, δεν είναι τόσο το ποσοστό. Πόσο το ποσοστό είναι? Το ποσοστό, η νομή Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό πληρωμένοι από τις προκαταβολές. Ναι. Έχουν εξοφληθεί σε ποσοστό γύρω στο 95% και άνω. Ο νομός Λαρίσης είναι στο 35% απλήρωτος. Δεν έχει εξοφληθεί. Τις επόμενες μέρες τα πορίσματα έχουν ολοκληρωθεί. Να σας πω, ρωτάω ίδιος τηλεθεατής, πότε θα πάρει ΦΕΚ, γιατί ανησυχούμε, λέει. Έχει οριστεί για τα τέλη Σεπτεμβρίου. Φαντάζομαι, δεν εννοούν ότι αν πάει στις 4 την άλλη Παρασκευή θα χαλάσει ο κόσμος, αλλά δεν έχει πάρει ΦΕΚ, λέει, η καταβολή αυτή. Απαντώ ευθέως, κύριε Πολύζο. Έχουν δίκιο οι αγρότες που είναι απλήρωτοι και είναι το μεγάλο ποσοστό, το 35% κυρίως είναι στη Λάρισα, στον ομό Λαρίσης. Έχουν ολοκληρωθεί τα πορίσματα του ΕΛΓΑ και τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει η πληρωμή. Ωραία, άρα και αν παραβιαστεί το 30 θα είναι 1, 2, 3 του μηνός, λέτε. Ακριβή ημερομηνία. Γεια σας, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ.